Και προσπέζουμε από το Χριστό το Βασιλείο και το Ειγόν. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύτη σφόδρα. Ξολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσεων αγαλούμενος πόσο σημάδιον. Εκείνον τον ουρανόν σιδέριον στεγάζον εν είδα στην έμπερο αυτού. Ότι θύσουν έφη την επίγωση αυτού περίβα των επιπτερήμων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πήρων σλόγα. Θεμελιών την υγιή επί την ασφάλεια αυτής. Που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άπιστους σου σημάδιον των περιχώρεων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέψονται. Από φωνή δροντίου σου διεργάσουσιν. Αναβαίνουσι νόρι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον εν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθνο παρελέψονται ούτε επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσον των αραλέων διελέψονται ύδατα. Που διούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσι εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνή. Που τη ζων όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου κορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη στήλεση και εκλόγιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ τη γη και ενό εφραίνει η καρδία έναν τρόπο. Πάμε η πίθα με επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέβησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε εφωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήτης. Συμπρεπεί ένω, συμπρεπεί γύμνο, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσουμε την εσπέριντα εις ημών το Κυρίο. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός της χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρήνη και αναμάρτητον. Παράτε Κύριε της όμεθα. Παράτησον Κύριε. Oh.
Δεμεθά σε μπακουσόν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και πάσης με Χριστόν ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και του Χριστού ημών στράτου και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ενέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν οικομόπολην ίσο και εν ωρία ταύτη, στη γυναιξή και της τέχνης αυτών των ενωρητών επιτρόπων και συνδρομητών του Αγίου οίκου τούτου και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία με ορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υπέρ υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι θεόμεθα και υπέρ την ευλάχθην ήτρα και νεκλησίαν πόλην ίσουν εν ωραία τάθη πασάτου. Υπέρ του ήρθε με πνίγει ούτε λαφτό και να είστε τον καθόν κυβλά άνθρωπο θερμό το αποστρέψε και ασκητάσε πάσαν οργή και νόσο δικαθμών κινουμένη. Και ρίσαστε εμάς εκ της επικειμένης δική αυτού απλής και λέεισε εμάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέεισε εμάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ιδεός, ιδεός και λίδες κοντά, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημών. Ελέημον καρχε φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκε αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Ασκεπατάσι μόνο Κύριο κλείνομεν. Συγκύριεν. Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες της πάλι προσφέρει ευλογημένης και παρακράτοντας φίλης ημών. Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις τη σύναξη της Τριγερούσης σε εορτάζομαι. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Απουρανίων, Θείων Αήλων Αεροδυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμεντόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Πανεπτήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, του εν Αγίης Πατρός ημών Μελίπρονος Επισκόπου Κόου, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Παντελεήμονος του Ιαματικού και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Καραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης,
Τον Αγίον ενδόξων και καλήν οίκων μαρτύρων, τον Αγίον ενδόξων νεομαρτύρων, Ιωάννου του Κόου και Χρήστου του εκπρεβέζης των αρτύρων, τον εν κομαρτυρισάντων, Νικήτα του Νησιρίου του εν χείο μαρτυρίσαντος, Παρθενίου ιερομάρτυρος του εν πάτμου, Ιωνά του Εκλέρου και Ιωνά του Καρβί του Νησιρίου, τον εν υψώ μαρτυρισάντων, Πανουρίου του Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου, τον εν Τυρόδο μαρτυρισάντων, τον Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, τον εν Ασκήση λαμψάντων Χριστοδούλου του εν Κό και Πάτμου Ασκήσαντος, Αρσενίου του Σκηνουρίου, Σάββατου εν Καλύμνο, Ιωάννου του εν Καρπάσο και Αντίμου του εν Αστυπαλέα, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου των εν Πάτμου, Γρηγορίου του Γραβανού του Νησιρίου, Μελετίου του Εντιλάρδο της Ρόδου, Αμπιλοχίου του Γέροντος του Ενπάτμου και των Οσίων Μητέρων ημών, Μελούσης Εμπουρίνη της Κο, Ξένης και Κασιανής της Φυτρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων τη δέησιν ημών, δόρισεν ημί την άβεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου και αποδίωξον αθημών του Θεού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,
Άγιος ο πάντος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο πάντος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο πάντος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα στη χώρη σου τα σαμωμία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα σαστανία σημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε λοιπόν, όλα μας, ευέγγλωη αστηρία σου, γεννή δίνω τα θέημά σου, ως ευρανό και ελληνής, τον άντο ημών των επιούσιων, δώσκε εμείς σήμερον, και άφες τιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς συνδεδέγγις ημάς της πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Πάντοτε νυν και αέ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ, όντως οι πείσμον δόξα σοι, που εν αγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός θεός, και πάνω εκεί βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας που προεκορευόταν ολόκληρη του στρατού ακόμα και του αυτοκράτορα. Μπροστά η εικόνα, μέχρι που κάποια στιγμή σε κάποια πολεμική επιχείρηση η εικόνα κάθεται και βρέθηκε στο Άγιο Όρος και υπάρχει εκεί και από εκεί συνεχίζει να τελεί τα θαύματα της. Αυτό το θαύμα ήρθαμε, αδελφοί μου και πατέρες μου, για να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας δώσει τη δύναμη να λειτουργήσει εντός μας. Γιατί τα θαύματα δεν είναι καταγεγραμμένα για να μην λειτουργούν. Είναι καταγεγραμμένα για να λειτουργούν, να υπάρχουν εικόνες. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στην εικόνα, άφησε μπροστά της αυτό που σας λέμε αλήθεια. Το νεκρό του χέρι, πόναγε επειδή η πληγή είχε δεθεί, είχε σταματήσει το αίμα, αλλά ο πόνος ήταν αφόρητος. Και άρχισε γονατιστός να προσεύχεται μπροστά στην Παναγία. Και έκλαιγε και προσευχόταν μέχρι που δεν άντεξε πια ανθρώπινα και έσκυψε και τον πήρε ο ύπνος μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Αναφέρει το Συναξάρι. Και τότε
μέσα στον ύπνο του, αισθάνθηκε την ίδια την Παναγία να τον ακουμπάει στον ώμο και να του λέει: Ιωάννη, σήκω, και συνέχισε. Ξύπνησε εκείνος και είδε ξαφνικά πως το χέρι ήταν στη θέση του. Κούνησε τα δάχτυλά του και είδε πως μπορεί να κινηθεί. Υπήρχε ένας μεγάλος ημινογράφος και θεολόγος της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος έγραψε πολύ όμορφους λόγους για τις εικόνες και για την προσκύνησή τους και την λατρευτική τους θέση στη ζωή των χριστιανών. Έτσι λοιπόν κατηγορήθηκε και ενώ απειλήθηκε ότι αν δεν σταματήσει να γράφει θα κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή του, εκείνος συνέχισε να γράφει λόγους για να υπερασπίζεται το δίκαιο. Έτσι λοιπόν έφτασε μπροστά στο Δήμιο και ο Δήμιος με τη διαταγή που είχε έκοψε το χέρι του δεξί από τον Αγκώνα. Έκοψε το χέρι του και μετά του το έδωσε. Εκείνος λιπόθυμος μεταφέρθηκε στο σπίτι του. Για μας είναι ένας θεοίδρυτος οργανισμός. Στερεώθηκε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με το αίμα του και πορεύεται σαν σκάφος νοητό μέσα στους αιώνες και θα πορεύεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και όσοι μείνουμε μέσα στην Εκκλησία θα είμαστε αυτοί που θα σωθούμε στο τέλος. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να κρατηθούμε μέσα στην Εκκλησία και να μην μας πετάξει εκτός Εκκλησίας ο εγωισμός μας. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος να φύγουμε από την Εκκλησία είναι να μας κυριεύσει ο εγωισμός και να πούμε «Α, εμείς μπορούμε να ταξιδεύουμε και μόνοι μας» ή «Μπορούμε να ταξιδεύουμε και με μία παρέα». Την εποχή λοιπόν που η Εκκλησία ταρασόταν από την οικονομαχία και στην ταραχή αυτή βεβαίως έπαιρνε μεγάλο μέρος και το μέρος του δυνατού, πορευόμαστε με αυτά για να έχουμε παραδείγματα, για να τονώνουν την πίστη μας όταν αυτή χάνεται, για να διώχνουν τον εγωισμό μας όταν αυτός μας κυριεύει. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό, αυτή είναι η σχέση μας με την Παναγία, τη Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτή είναι η σχέση μας με το θαύμα και εύχομαι η Παναγία να σας βοηθάει πάντα να κατανοείτε το γεγονός της παρουσίας του Χριστού στη ζωή σας και να μην το απεμπολείτε ποτέ. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Αμήν. Πολλά τα έψω.